Δες μας, ναι, δες μας, ναι, και μας κάνουμε κουβέντα και σου λέει, όχι, όχι, αλλά όταν κάνουμε κουβέντα και σου λέει σε κάποια φάση, έλα, Άρη. Ναι, αλλά όταν έβγαλε τον ποντικό, κατευθείαν τα μία. Όταν απασφάλισε την βόμβα, όταν απασφάλισε την πίτσα, σε κάποια φάση μετά καθόμαστε εμείς οι τρεις μιλάμε. Κάτι λέμε, δηλαδή, και δεν καταλαβαίναμε τι έλεγε. Τίποτα δεν καταλαβαίναμε. Πήγα σου λέω, επειδή είπαν τέτοιο, να πάω παράλληλα να βοηθήσουμε να τη βρούμε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Και πώς ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή, άμα δεν είχε έρθει ο Ντρούλη, δεν θα αυτό για, την, αυτό για την ομάδα μας είναι πολύ κακό να ξέρει όμως. Έτσι. Εγώ είπα. Η βόμβα απασφάλισε. Τώρα πότε θα σκάσει, δεν ξέρω. Δεν θα σκάσει. Να σε πω, καλό όμως που έγινε και από τώρα, που έγινε νωρίς αυτό. Εννοείται. Δεν το ξέραμε. Εννοείται. Ναι. Κατεβαίνουν μετά. Οι μάσκες. Δεν το ξέρεις. Ναι, κατεβαίνουν. Καλύτερα που έγινε έτσι, α πω. Εννοείται, ρε φίλε. Τώρα νωρίς, όσο πιο νωρίς. Φίλε, τώρα δεν υπάρχει. Αυτό που λέω να πας να γλύσεις τα αυτιά, δεν υπάρχει λόγο. Αυτό λέω, ρε φίλε. Θεωρείς κάποιον άνθρωπο που δεν σου κάνει, δεν είναι καλός, δεν είναι σωστός. Μην ασχολείς μαζί του. Πες το στην ομάδα σου. Πες το σε κάποιους από την ομάδα σου. Πας την αντίπαλη ομάδα και το λες. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Πραγματικά είναι απαράδεκτο. Όταν ήμασταν στη φωτιά το βράδυ, άκουσα κάτι που ανάφερε ο Κώστας συγκεκριμένα, ο συμπαίκτης μου, για κάτι που υπόθηκε στην αντίπαλη ομάδα από κάποιον παίκτη δικό μας. Με στεναχώρησε, μπορώ να πω αυτό. Αυτά κανονικά καλά είναι να μην γίνονται. Ή άμα υπάρξει μια παρεξήγηση, κάτι να λύνεται μέσα στην ίδια την ομάδα, την οικογένεια, όπως λέμε. Και γι' αυτό είναι και η οικογένεια. Για να λύνει τα προβλήματα μεταξύ μας. Το ότι πήγε κάποιος στην αντίπαλη ομάδα και είπε ό,τι είπε ήταν άσχημο. Δεν μου άρεσε. Κάποιος παίχτης από την ομάδα μου άκουσε να λέει την αντίπαλη ομάδα, κάποιος παίχτης, ότι ο Batman, γιατί εγώ είμαι ο Batman, είναι αυτός που κάνει όλη τη ζημιά, κάπως έτσι τέλος πάντων. Και πριν λίγο είχε φύγει από την καλύβα των αετών η Μαρία. Ναι, μην ασχολείσαι, έστω, μην ασχολείσαι. Δεν καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα είμαστε μια ομάδα και εκεί πέρα είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε αντίπαλοι, δηλαδή μου, και τα προσωπικά μας εδώ πέρα πρέπει να μένουν εδώ. Αυτό είπαμε στην άλλη φορά της φωτιάς, ότι ό,τι κάνουμε μένει εδώ, αλλά ό,τι κάνουμε μεταφέρεται λίγο. Για να είμαστε φίλοι, αλλά μέχρι εκεί, δεν μπορεί να λες τα προσωπικά του. Όμως είπα, νομίζουμε θα κερδίσουν κάτι βγαίνοντας, να ξέρεις, εγώ δεν καταλαβαίνω. Καλά, άμα σκέφτεσαι από τώρα το ότι θα κερδίσεις βγαίνοντας. Μα γι' αυτό καλές επαφές, με καλές σχέσεις με τους... Ναι, τι να κερδίσει. Ή θα το βοηθήσει ο κάθε ένας από αυτός, ο κάθε ένας από αυτός με το ποντικό. Ούτε καν, δεν πρόκειται. Το ποντικό είναι να το χρησιμοποιήσει και μετά να το πετάξεις. Και άμα βάλουμε παγίδα. Πιάστηκε ήδη στην παγίδα. Τυράκι. Νάρκι, όπως είπε, την μπάτση. Την μπάτση και ακόμα δεν μπορεί να σηκωθεί τώρα. Έχει πάει ο Θάνος, κάνει, αλλά τίποτα. Μπορεί να σηκωθεί. Μη στεναχωριέσαι. Απλώς τώρα είναι. Απλώς τώρα παλεύει, μπας και βρήκα τίποτα να βάλει εκεί, μπας και την γλιτώσει. Αλλά... Δύσκολο. Ελαφρόπετρα έχει βρει. Τελείωσε. Δεν κάνει ελαφρόπετρα. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο αυτό που έφυγε η Μαρία πριν από λίγο από την καλύβα των αετών και υπόθηκε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε έχει ο κάθε ένας από εμάς, θα πρέπει να πιάνουμε τον άλλον κατηδία και να του μιλάμε και να του λέμε το τι έχουμε ακριβώς. Τώρα, αν δεν θέλουμε να γίνεται αυτό, δεν του μιλάμε καθόλου και δεν έχουμε καμία επαφή. Την άλλη ομάδα πιστεύω ότι πρέπει να τη βγάζουμε στην άκρη. Δεν πρέπει να ξέρει τίποτα επουδενή για τη δική μας την ομάδα. Το θεωρώ πάρα πολύ αρνητικό. Ακούστηκε ότι πήγα στην αντίπαλη ομάδα και είπα ότι ο Άρης είναι... Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Πρώτα απ' όλα γιατί σέβομαι την προσωπικότητα του Άρη και του κάθε παιδιού. Και μάλιστα όταν ο άλλος είναι 44 χρονών, σε καμία περίπτωση δεν θα έβριζα. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα κάτι τέτοιο. Πηγαίνοντας προς τη μεριά των παιδιών της αντίπαλης ομάδας, είδα τον Γιάννη τον Αϊβάζη και από καθαρά ανθρώπινο ενδιαφέρον το ρώτησα πώς είναι με το χέρι του. Λόγω του ότι είχαμε ατυχήματα στο αγώνισμα και από τη δικιά μας μεριά και από τη δικιά τους μεριά.
Με ρώτησε για ποιο λόγο ότι δεν περίμενε να το ψηφίσω. Του είπα, δεν το ψήφισα. Μετά με ρώτησε για ποιο λόγο τσακώθηκα, τι έγινε και τσακώθηκα με τον Θάνο και τον Άρη. Και του είπα ξεκάθαρα ότι συγγνώμη αν είπα κάτι το οποίο σας έθιξε, γιατί στο αγώνισμα είπα, έλα Εμίλιε, πάρε τον αγώνα για να πάμε σπίτι μας. Σε καμία περίπτωση μου είπε ο Γιάννης ο Αϊβάζης ότι δεν προσβλήθηκε αυτός η ομάδα του. Από εκεί και πέρα το τι μου είπε ο Γιάννης είναι δικό του θέμα. Δεν θα μεταφέρω στην ομάδα μου ή στον Άρη το τι ακριβώς μου είπε. Και τι γνώμη έχει ο Γιάννης Αϊβάζης για τον δικό μας τον Άρη είναι δικό του θέμα. Από το στόμα μου προσωπικά δεν βγήκε καμία βρισιά. Ο Αϊβάζης θα πρέπει να μείνει ένα γόρι δικό μας εκτός. Ή θα αγωνιστεί κάποιος. Ένας και ένας εκτός. Γυναίκες. Δεν θα αγωνιστεί κάποιος την φορά από τους άλλους. Ναι, αλλά έχουν μία λιγότερη. Λείπει δύο τραυματισμένες εμάς, πρέπει να μείνει μία από αυτές έξω. Ή θα παίξουμε εμείς διπλές φορές. Δεν νομίζω. Αφού ατομικό είναι. Ωραία, αν είναι ατομικό, μένει έξω από εκεί, ας πούμε, λείπει η Κατερίνα, μένει έξω ο Βάζης. Από εμάς οι δύο τραυματίες.